ευχαριστηθείτε λοιπόν αυτή τη βραδιά σήμερα. Την εισήγηση θα την κάνει ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός σε εμάς, άνθρωπος που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, είναι ο Μαρκετάκης Βαγγέλης. Έχει κάνει σπουδές στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και στην Σχολή Υπαξιωματικού, έγινε υπαξιωματικό στην Αεροπορία Στρατού, αργότερα υπαξιωματικό στο πυροβολικό. Παράλληλη εργασία ασχολήθηκε με πωλήσεις συναγερμών, με πωλήσεις ρούχων, ήταν ασφαλιστικός σύμβουλος και άλλες φυσικά. Στην Ελλάδα ήταν κοντά μας και είναι κοντά μας από το 1998. Ήταν μια εποχή που έψαχνε καινούργια ενδιαφέροντα. Η τελευταία του εργασία στον κόσμο στην ασφαλιστική τον άφησε ξεκρέμαστο και παρά τις επιτυχίες που είχε. Αυτό λοιπόν τον έβαλε σε μια διαδικασία να μπει και να κάνει και άλλα πράγματα. Στην Ελλάδα είχε μια δυσκολία που μαζί ήταν και πρόκληση. Δεν πίστευε στον εαυτό του. Ήταν πολύ ντροπαλός, τα έπαιρνε όλα πολύ προσωπικά. Αγαπημένο του προϊόν το Marketing Plan, ήταν από τότε και συνεχίζει να είναι και σήμερα. Από άλλα προϊόντα, το άρωμά του, το Gentleman, το άρωμα Boston, η Aloe Vera και το L-Recap. Και το συναρπαστικό είναι σήμερα, αυτό που τον κάνει να είναι κοντά μας, είναι η ελευθερία που νιώθει κάνοντας ελεύ. Και φυσικά αυτό που ονειρεύεται είναι να στηρίξει πάρα πολλούς ανθρώπους να νιώσουν τα ίδια συναισθήματα, να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και να νιώσουν ιδιαίτερα το συναίσθημα που δεν έχει να κάνει με την ύλη, αλλά με το πώς σκέφτεται κάποιος. Κυρίες και κύριοι, Μαρκετάκης Βαγγέλης, υποδεχτείτε τον. Αναστασία μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Αυτή τη φορά βρίσκομαι από την άλλη πλευρά και κοκκίνησα τώρα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους Προέδρους για την εμπιστοσύνη τους να κάνω αυτό το σεμινάριο. Στην πραγματικότητα όμως έχουν εργαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι για να συντονιστεί και να φτιαχτεί όλο αυτό το πράγμα που βλέπετε και θα δείτε τώρα σε λίγο. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν εργάστηκαν και έφτιαξαν αυτό που θα δείτε σήμερα. Θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα αρχικά με το οποίο οποιοδήποτε μπορεί να αναβαθμίσει τη ζωή του και στη συνέχεια θα δούμε και κάποιους ανθρώπους. Κορνίλια, μπορούμε να κάνουμε λίγο τα δικαιώματα λίγο για να κάνουμε share. Βεβαίως, μισό λεπτάκι. Σε ευχαριστώ. Και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν ήδη τα πρώτα τους βήματα στη διαδρομή αυτή που θα δείτε, που θα προτείνουμε, και κάποιους που προχώρησαν ακόμα περισσότερο και έχουν αποκτήσει την ελευθερία τους, κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα και έχουμε και εκπλήξεις σήμερα. Ξεκινάμε λοιπόν, Upgrade Your Life. Τι θα γινότανε, όπως είπε η Αναστασία, εάν εκείνη την περίοδο ο συμμαθητής μου, ο Γιώργος Αργυράκης, δεν έπαιρνε εκείνο το τηλεφώνημα, πραγματικά αναρωτιέμαι. Φεβρουάριος 1998, ήδη κάποια πράγματα δεν μου πήγαιναν καλά στη ζωή μου και ο Γιώργος έκανε την κατάλληλη στιγμή εκείνο το τηλεφώνημα. Το δικό μου σχέδιο ήταν να είμαι στο στρατό, αλλά ξέρετε, ενώ όλη αυτή η εργασία φαινόταν σαν μια ωραία περιπέτεια με πάρα πολλά πράγματα να κάνεις καθημερινά, είχε όμως και επιφυλακές, είχε και ασκήσεις, είχε και διάφορα άλλα πράγματα που συνεχώς με οδηγούσαν σε αδιέξοδα. Και να πω την αλήθεια μου προσωπικά, δεν ξέρω πώς είναι ο καθένας από εσάς, εγώ δεν ήμουν ευτυχισμένος μέσα σε όλη αυτή την πορεία. Έτσι αισθάνθηκα γρήγορα σαν να ήμουν ένας αρουραίος που έκανε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και χρειάστηκα να βρω κάτι για να κάνω κάτι διαφορετικό. Ο Γιώργος Αργυράκης ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρος, ήδη είχε πετύχει στα πρώτα του βήματα με την εταιρεία και μου μίλησε για μια αγορά του δικτυακού μάρκετινγκ η οποία έφερνε ετησίως 178 δισεκατομμύρια παγκοσμίως όλες οι εταιρείες του δικτυακού μάρκετινγκ και επέστρεφαν αυτές οι εταιρείες πίσω στους συνεργάτες τους 71 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμοιβές. Μου φάνηκε εξωφρενικό αυτό το νούμερο. Ήδη ο κύριος Αργυράκης κέρδιζε πάρα πολλά χρήματα από αυτή τη διαδικασία και μου άρεσε το εξής, αυτό που και σήμερα ακόμα όποιος τον έχει γνωρίσει και σας εύχομαι να το γνωρίσετε, θα το δείτε στο πρόσωπό του,
Μου είπε, Βαγγέλη, υπάρχουν πολλές εταιρείες για να το κάνεις. Η δικιά μου η πρόταση είναι Lair Health and Beauty. Με αυτή την εταιρεία το έκανα. Ξεκίνησε το 1985 στο Άλεν της Γερμανίας με 16 αρώματα. Σήμερα όμως με πάνω από 600 προϊόντα υγείας και ομορφιάς είναι σε 28 χώρες. 1.200 περίπου εργαζόμενοι στο εργοστάσιο και σε διάφορες θηγατρικές. Τα προϊόντα αυτά είναι made in Germany, οπότε μιλάμε για πολύ υψηλή ποιότητα και εκατοντάδες χιλιάδες συνεργάτες υπάρχουν σε αυτές τις 28 θηγατρικές παγκοσμίως. Επενδύει η εταιρεία αυτή στις αγορές του μέλλοντος, έτσι, περιποίηση σώματος, ομορφιά, υγεία και διατροφή. Αν ψάξει κάποιος αυτή τη στιγμή στο Google, θα δει δισεκατομμύρια έρευνες, αναζητήσεις μέσα σε 50 δευτερόλεπτα για την περιποίηση σώματος. Θα δει ότι τα πανεπιστήμια λένε για την ομορφιά περίπου 3-3 εκατομμύρια δολάρια θα πέσουν μέχρι το 2025 στο χώρο ειδικά της ρητίδας και στην υγεία και τη διατροφή 65 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται ετησίως με αύξηση 7%. Οπότε μιλάμε για αγορά που έτσι κι αλλιώς είναι ανερχόμενη. Τώρα, αν προχωρήσει κάποιος στη διαδικασία και πάει αυτό το ταξίδι που του κάνει η εταιρεία δωρεάν σαν leader για να γνωρίσει την εταιρεία από κοντά, τι θα δει? Το πιο σύγχρονο ερευνητικό κέντρο στον πλανήτη και ένα εργοστάσιο που πραγματικά θα μείνει άφωνος, η τελευταία λέξη της έρευνας και της τεχνολογίας. Πιστοποιημένη ποιότητα για όλα τα προϊόντα μας, με όλες τις εγκρίσεις και τις πιστοποιήσεις για να μπορούν να κυκλοφορούν εντός και εκτός Ευρώπης. Αγαπάμε τη φύση και τα ζώα, συσκευασίες από βιώσιμα υλικά που χρησιμοποιούμε στα προϊόντα μας και η εταιρεία από πρόπερση έχει την πρόθεση να πάει προς το να γίνει ολοκληρωτικά πράσινη εταιρεία στην κυριολεξία. Παρόλο που ο άνθρωπος σήμερα είναι το πιο εξελίξιμο δημιούργημα στο σύμπαν και διαθέτει τον πιο σύγχρονο μηχανισμό αυτοΐασης και αποκατάστασης, υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες όπως το στρες, η ανεπαρκής διατροφή, περιορισμένη άσκηση που του προκαλούν προβλήματα. Η Ελέρ λοιπόν ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Παράγει εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας με όλα τα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά που στηρίζουν αυτούς τους μηχανισμούς αποτελεσματικά και αποδεδειγμένα. Από μέσα προς τα έξω, όχι από έξω προς τα μέσα. Τα προϊόντα μας μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε άνθρωπος, να τα βρει σε αυτούς τους δύο πολύ ωραίους καταλόγους με πολύ πολύ αναλυτική πληροφόρηση για το κάθε προϊόν. Πραγματικά αυτά μοιάζουν τα έντυπα σαν εγκυκλοπαίδεια περισσότερο παρά σαν περιοδικά. Τι τομείς μπορεί να βρει? Ανοίγοντας τις σελίδες θα βρει την υγεία, τη διατροφή, την περιποίηση με τα προϊόντα της Aloe Vera, αντιγυραντική περιποίηση, θα δούμε και μερικές φωτογραφίες που σας έχω παρακάτω, εξειδικευμένη περιποίηση με τα προϊόντα Microsilver που πραγματικά τα έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο, γιατί σε 30 δευτερόλεπτα αυτή η τεχνολογία εξουδετερώνει όλα τα βακτήρια και τα μικρόβια. Περιποίηση μαλλιών, αρώματα, μακιγιάζ και όλα αυτά που οι καταναλωτές έτσι κι αλλιώς αγοράζουν από κάποιο κατάστημα στην αγορά. Η δικιά μας η πρόταση είναι απλά να μπουν στη διαδικασία να δοκιμάσουν και θα σας πω παρακάτω γιατί να δοκιμάσουν τα δικά μας. Είναι τυχαίο που μας εμπιστεύονται ο Γκουίντο Μαρία, ο Μπρους Γουίλις, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις και άλλοι διάσημοι όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί μας εμπιστεύονται? Μήπως κάτι καλό, κάτι πολύ ωραίο κάνει η Ελέρ που δεν φαίνεται με την πρώτη ματιά? Μέρος από τα κέρδη από τα προϊόντα μας η εταιρεία τα συνεισφέρει σε οργανώσεις παιδιών σε όλες τις θηγατρικές. Εμείς έχουμε ήδη συμμετάσχει στα χωριά ΣΟΣ, στο Χατζιπατέριο και σε άλλα ιδρύματα μαζί για το παιδί κλπ. Τώρα, ο συμβατικός τρόπος του εμπορίου το γνωρίζετε όλοι, έτσι κι αλλιώς ψωνίζεται σίγουρα από κάποια καταστήματα. Το μοντέλο προώθησης της ΕΛΕΡ όμως απευθύνεται απευθείας στους πελάτες, απευθείας στους συνεργάτες. Δεν θέλει να υπάρχουν μεσάζοντες γιατί όλο αυτό το κέρδος που εξοικονομείται από τη διαφήμιση και τους μεσάζοντες, η εταιρεία θέλει να το δώσει σε κίνητρα για να πάρουν οι πελάτες της σε καλύτερες τιμές τα προϊόντα και σε κίνητρα στους συνεργάτες της για να αναπτύξουν δίκτυα ανθρώπινου δυναμικού και έτσι να μπορέσουν να κάνουν καριέρα μαζί μας. Ο συνεργάτης λοιπόν της ΕΛΕΡ δημιουργεί, εκπαιδεύει, υποστηρίζει ομάδες, είναι ένας άνθρωπος ανήσυχος, φιλόδοξος. Αν είναι κάποιος που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά,
Καλό θα είναι να ρωτήσει λοιπόν και να μάθει περισσότερα για το πώς μπορεί να έχει όφελος 40% στα προϊόντα, πώς μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό του από την καθημερινή κατανάλωση προϊόντων περιποίησης, θα το εξηγήσω ακριβώς τι είναι αυτό, να έχει μια ροή εισοδήματος καινούργια και ταυτόχρονα να αποκτήσει κληρονομικά δικαιώματα. Στην Ελλάδα της κρίσης, ο Έλληνας ξοδεύει 55 ευρώ το άτομο για τα είδη ατομικού ευπρεπισμού. Φανταστείτε το χρόνο ένα ποσό 660 ευρώ και στα 70 χρόνια έχει φτάσει ένα ποσό 46.200 ευρώ. Η ΕΛΕΡ με την πρότασή της απελευθερώνει τον καταναλωτή και τον κάνει πρωταγωνιστή αγοράζοντας τα προϊόντα από την ΕΛΕΡ, αλλάζοντας πηγή. Μόνο, τίποτε άλλο. Οι προσωπικές μου εμπειρίες με κάναν λίγο πιο θετικό, γιατί στην αρχή ήμουν και εγώ λίγο διστακτικός. Λέω τώρα όλα αυτά είναι αλήθεια. Πραγματικά βασίστηκα, το ένα κομμάτι ήταν ότι ο συμμαθητής μου, ο Γιώργος, δεν είχε κανένα λόγο να με κοροϊδέψει, γιατί γνωριζόμασταν έτσι κι αλλιώς πολλά χρόνια. Οπότε αυτό ήταν ένα θετικό στοιχείο, αλλά ήρθε και το δεύτερο θετικό στοιχείο. Μου άρεσε ένα άρωμα, το Gentleman. Πραγματικά με τρέλανε, γιατί ήταν πολύ καλό στην τιμή και κράτησε και την επόμενη μέρα η μυρωδιά του, ο De Parfum. Και η αλλεργική ρινίτιδα και πεφικίτιδα που τις κουβαλούσα 13 ολόκληρα χρόνια, με δύο προϊόντα, το σπρέι άμεσης δράσης με τα 11 βότανα και την αλόε βέρα το χυμό, πίνοντάς τον για 6 μήνες, σταμάτησα την κορτιζόνη και τα αντισταμινικά από το 2006. Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2005 τα μαλλιά μου έπεσαν από έντονο στρες, χρησιμοποιώντας ένα σαμπουάν από ελαϊκό οξύ και μία λοσιόν για 4 συνεχόμενους μήνες. Η τριχόπτωση, βλέπετε από τις πάνω στις κάτω φωτογραφίες πόσο μεγάλη διαφορά δημιουργήθηκε. Παράλληλα, ήρθαν και εμπειρίες εκτός της υγείας, στα προϊόντα περιποίησης από συνεργάτες. Εδώ βλέπετε μία κυρία που χρησιμοποίησε τη συσκευή καθαρισμού προσώπου με το ασίμι. Από την Πανάδα πήγαμε κάτω στη δεύτερη φωτογραφία σε 15 μέρες. Μια άλλη κυρία εδώ πέρα μέσα σε περίπου 30 μέρες και με τα δύο μηχανήματα και καθαρισμού και αντιγύρανσης 5 λεπτά την ημέρα. Για 30 ημέρες κοιτάξτε αποτελέσματα. Και εμείς στην κυριολεξία εξαφανίζουμε το χρόνο με αυτές τις συσκευές που έχουν τρελάνει πραγματικά όλες τις γυναίκες αλλά και τους άντρες τελευταία. Αυτό που ζητάμε από το συνεργάτη, ξέρω ότι δεν θα τα καταλάβετε όλα, αλλά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς εξειδικευμένα σεμινάρια. Τώρα θέλουμε απλά να δώσουμε τις επικεφαλίδες, τους οδοδείχτες, για να μπορέσετε να κάνετε το πρώτο σας βήμα. Υπάρχει εκτός από το 40% μια κλίμακα μπόνους, με την οποία η εταιρεία επιστρέφει στους συνεργάτες, επιστρέφει λοιπόν στα δίκτυα περίπου 43,70% ανάλογα με το βαθμό της εξέλιξής τους. Στην κλίμακα αυτή την πρώτη έχουμε από το 3 ως το 21% και στην αριστερή στήλη βλέπουμε από τα 250 PV και προς τα πάνω ανεβαίνουμε, είναι points of worth, είναι η ισοτιμία μας, το νόμισμά μας στην ΕΛΕΡ για όλες τις θυγατρικές, γιατί υπάρχουν διαφορετικά νομίσματα σε κάθε θυγατρική. Κάθε προϊόν σε όλες τις θυγατρικές έχει συγκεκριμένους πόντους. Τα προϊόντα λοιπόν που αθρίζονται κάτω από τον κωδικό ενός ατόμου ή μιας ομάδας, μαζεύονται αυτοί οι πόντοι και στο τέλος του μήνα υπολογίζεται σε ποια κλίμακα είμαστε. Κρατήστε λοιπόν μόνο εδώ αυτή την εικόνα. Αν βοηθήσουμε δύο ανθρώπους να κατακτήσουν την κλίμακα 9% μέσα στους δύο πρώτους μήνες, εσείς που είστε καινούριος συνεργάτης λοιπόν, έχετε πάει στην κλίμακα 11% με 2.000 πόντους και πάνω, οπότε εδώ δικαιούστε να πάρετε τη συσκευή καθαρισμού προσώπου Zeitgard 1, ένα δώρο αξίας 150 ευρώ και είδαμε προηγουμένως πώς μέσα σε 15 ημέρες εκείνο το πρόσωπο βελτιώθηκε τόσο πολύ. Τι είναι η δουλειά μας? Η δουλειά μας είναι να δείξουμε στον άνθρωπο τον επόμενο που μπαίνει, να τον στηρίξουμε, πώς να κάνει αυτό που κάνουμε κι εμείς. Κάνατε λοιπόν εσείς το παράδειγμα 11% της κλίμακας στο προηγούμενο. Έτσι. Αν βοηθήσετε λοιπόν δύο ανθρώπους τώρα να κάνουν το 11%, τότε εσείς γίνεστε junior manager και αν το προλάβετε να το κάνετε εντός τριών μηνών από την εγγραφή σας, τότε μπαίνετε στο εγγυημένο ελάχιστο ποσό bonus για 12 συνεχόμενους μήνες που λέγεται fast track bonus. Δηλαδή, από τον μήνα που αρχίζετε την επιβεβαίωση, θα το επιβεβαιώσετε κι άλλον ένα μήνα για να το δέσετε
και θα αρχίσετε να παίρνετε 250 ευρώ μέχρι τον 12ο μήνα, εκτός αν αλλάξετε τίτλο. Αν βοηθήσετε τώρα κάποιον, δύο ανθρώπους να πάρουν αυτή τα 250 ευρώ, προάγεστε στο επίπεδο του manager και τότε θα πάρετε 500 ευρώ το μήνα μέχρι το 12ο μήνα. Τι θα γίνει αν στηρίξετε και τρίτο άνθρωπο να πάρει τα 250 ευρώ? Τότε εσείς θα προαχθείτε στο επίπεδο του junior team leader και θα παίρνετε 1000 ευρώ το μήνα μέχρι το 12ο μήνα. Και αν βοηθήσετε τέσσερις ανθρώπους να πετύχουν το junior manager τα 250 ευρώ, τότε θα πάρετε 1250 ευρώ το μήνα και θα γίνετε team leader. Εμπειρία λοιπόν η διαδικασία της LR, κάνε ό,τι κάνω, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα που δεν ισχύει, απλά μιλάς για την εμπειρία που απόκτησες από το δικό σου επίπεδο και έτσι με το σπονσάρισμα, με το διπλασιασμό, με την ενσωμάτωση που κάνουμε και με την υποστήριξη στις ομάδες μας, μπορούν όλοι να εξελιχθούν και να πετύχουν να χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά τις δικές τους δεξιότητες, όχι για κάποιο αφεντικό, αλλά για να κάνουν την εσύ ΑΕ, τη δική σου επιχείρηση, να γίνεις αρχηγός οργάνωσης και να κερδίζεις ένα ποσό πάνω από 2.000 ευρώ, γιατί όχι και παραπάνω, γιατί δεν υπάρχει όριο εδώ. Στις μικρές βαθμίδες δίνουμε για junior manager και manager τα LR Polo. Στους συνεργάτες από 21% και πάνω υπάρχουν Mercedes και από το επίπεδο του Platin υπεύθυνου οργάνωσης υπάρχουν και Porsche. Και βέβαια τα κίνητρα αυτά δεν σταματούν ποτέ. Η LR μπήκε στο Guinness το 2008 κάνοντας την πρώτη απονομή 265 Polo σε συνεργάτες μας. Ήταν η πρώτη απονομή Polo. Σήμερα έχουν δοθεί πάνω από 20.000 αυτοκίνητα σε συνεργάτες. Μπορείτε μέσα από το σύστημα αυτό που είδατε, που δεν υπάρχουν όρια, να δημιουργήσετε δικαιώματα κληροδότησης και κατοχυρωμένα, ώστε αν κάτι σας συμβεί, αυτά να πάνε στο σύζυγο, στη σύζυγο ή στα παιδιά σας. Εμένα αυτό μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή και προσωπικά τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής μου και τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου τις πέρασα με την ΕΛΕΡ και με τους συνεργάτες μας. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς χαμογελάτε, γιατί έχουμε βρεθεί μαζί σε αυτά τα υπέροχα ταξίδια και εύχομαι όλοι οι καινούργοι να ανοίξουν τα πράγματα και να ξαναβρεθούμε πάλι σε κάποιο ταξίδι μαζί. Έμαθα μέσα από την ΕΛΕΡ να εργάζομαι για να ζω, αντί να ζω για να εργάζομαι. Αυτό ήταν που με έκανε δυστυχισμένο τότε. Και σήμερα έχω καταφέρει να αποκτήσω αυτή τη μικρή ελευθερία που έχω αποκτήσει και με κάνει να σηκώνομαι και να είμαι χαρούμενος και να κοιμάμαι και να είμαι χαρούμενος. Όποιος αποφασίσει να κάνει το βήμα, και σας προτρέπω να το κάνετε, γιατί και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου τι θα γινόταν αν δεν είχα κάνει εκείνο το πρώτο βήμα, θα έχετε προσωπική καθοδήγηση από τον άνθρωπο που σας κάλεσε, θα έχετε καθοδήγηση και από τον άνθρωπο της οργάνωσής σας που είναι πιο έμπειρος και θα μπορέσει να σας δώσει τις κύριες κατευθύνσεις. Υπάρχουν τα σεμινάρια εκπαίδευσης όπως αυτό που βλέπετε, γίνονται και άλλα σεμινάρια. Υπάρχει το πρόγραμμα LR My Office με το οποίο μπορείτε να έχετε βοήθεια ανά πάσα στιγμή για την ομάδα που αναπτύσσετε, ειδικά όταν μεγαλώνει πάρα πολύ, να έχετε λεπτομέρειες για όλη την ομάδα σας, για το πώς μπορείτε να κινηθείτε και να τους υποστηρίξετε καλύτερα. Υπάρχει προσωπική ιστοσελίδα και e-shop. Την ώρα που αυτή τη στιγμή βγαίνουν ΕΣΠΑ 5.000 ευρώ για να μπορέσει κάποιος να δανειστεί ουσιαστικά χρήματα, γιατί θα τα πληρώσουμε κάποτε αυτά τα ΕΣΠΑ, για να κάνει την ιστοσελίδα του, εδώ η ΕΛΕΡ μας τα παρέχει όλα έτοιμα, όλα δωρεάν. Υπάρχει λοιπόν η εταιρεία που πράγματι θέλει να δώσει τα προϊόντα της. Εμείς δεν θέλουμε να πουλήσουμε προϊόντα, εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε δίκτυα πελατών και δίκτυα συνεργατών. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους θα εξελιχθούν και θα γίνουν τα στελέχη του αύριο. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Υπάρχει επίσης η εφαρμογή LR Connect που μπορεί κάποιος να δει τα πρώτα βήματα για την επιτυχία, να πάρει μέσα από βίντεο από έμπειρα στελέχη τα πρώτα του μαθήματα για να προχωρήσει τη διαδικασία της LR και σας εύχομαι με όλη μου την ψυχή να γνωρίσετε τον Χρήστο τον Βουλγαρίδη και την Μπένη την Νικολοπούλου, One Star Presidents, τον Γιώργο τον Αργυράκη και την Άρτεμις τη Μινασίδου, Vice Presidents, τους δικούς μου προσωπικούς σπόνσορες. Και τα δύο ζευγάρια μας στηρίζουν χρόνια σε αυτή τη διαδικασία. Μέσα στην κρίση απλά άλλαξαν τα πανιά και τα πράγματα πήγαν ακόμα καλύτερα για τα ελληνικά δίκτυα.
Εύχομαι να θελήσετε, να στηρίξετε και τα δικά σας τα όνειρα σε αυτήν εδώ την ομάδα και πολύ γρήγορα να δούμε και να μοιραστούμε και τις δικές σας επιτυχίες. Έτσι κι αλλιώς, οι άνθρωποι ακολουθούν ανθρώπους και μετά ακολουθούν μια εταιρεία. Και εμείς εδώ δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στα πρόσωπα. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για αυτή τη δουλειά από το να δούμε τις επιτυχίες των συνεργατών μας για τον προηγούμενο μήνα, το μήνα Μάρτιο, ξεκινώντας από τους top 10 συνεργάτες σε προσωπικούς πόντους, που είναι ο κύριος Καρδέλης Ντάμον, Μαρκόφσκι Ολέγ, Μπλίκης Χρήστος, Παπαδοπούλου Ελισάβετ και Κυριμκυρίδη Θανάση, Χεκουράν Ερμύρ, Ξενιτίδου Κυριακή, Σολομού Ειρήνη και Χαΐδου Χριστίνα, Σισμανίδου Φωτεινή, Στεφοπούλου Ναζαρία. Συγχαρητήρια λοιπόν για τους top 10 στα προσωπικά ΠΒ. 10 άνθρωποι, οι 10 πρώτοι που ανέπτυξαν δυναμικά τις ομάδες στο ξεκίνημά τους. Συγχαρητήρια. Καλογνώμου Πετράτα και Γιέρκο Κωνσταντίνε. Πάσχιο Νικόλαη και Καραγιάννη Σοφία. Μουζάκη Έλενα και Κωνσταρά Γιώργη. Μουμοσκάκη Ζωή, Μπουλόπου Ευάγγελε, Μανώλη Κυριάκο, Λαλίπου Καλλιρόη. Πετρίδη Κωστή, Αναστασίου Έλενα, Κορδαλή Αλεξάνδρα, Κορονέο Χαραλαμπία. Συγχαρητήρια σε όλους για τις επιτυχίες σας. Επόμενη κατηγορία, συγχαρητήρια για τους συνεργάτες που έπιασαν την κλίμακα 11% το μήνα Μάρτιο. Σακαλή Μαρία, Καραγιάννη Ευάγγελο, Στυλιανό Ηλιάδη, Τελιανίδου Ιωάννα, Τσατσαράκη Αριστεία, Σουκουρίνη Σοφία και Σπίλιανη Σπύρο, Φωτίδου Αναστασία, Καλαϊτζάκη Φάλια, Δαδούκη Μαρία, Κομματάει Κατερίνη Δασκαλάκη Δημήτριο, Χρυκό Κωνσταντίνο, Αναστασίου Έλενα. Και συνεχίζουμε, Ζαμπετουλάκη Μαρία, Γιαννάκου Ελευθερία, Αγγελική Φωτοπούλου, Τουλασβή Λιλά, Σιδέρια Αγάπη, Κλιμαντάκη Ελένη, Μυρίδου Χαρά, Τσεσμετσί Ολυμπία, Ρόκο Ασημίνα, Μουρνά Δημήτρης, Καραθανασιάδου Έσπινα, Στεφοπούλου Ναζαρία, Νεκολή Φατλίρα. Και βέβαια το πρώτο παράδειγμα που σας έδειξα, οι συνεργάτες αυτοί για δύο συνεχόμενους μήνες πέτυχαν την κλίμακα 11% αναπτύσσοντας την ομάδα τους. Συγχαρητήρια λοιπόν στους Τσενεβεζίδη Μαναγιώτη, Μουρατίδου Δάφνη, Παξινού Ελένη, Βάσια Ραμόνα Χριστοφόρου, και να δούμε μπορούμε να έχουμε κάποιους από τους συνεργάτες αυτούς στην κάμερα. Βαγγέλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Λίγο πιο χαμηλά τη μουσική, γιατί σε κλείνει τη φωνή. Α, με κάλυψε. Δεν ακούσατε καθόλου τα ονόματα? Μισά-μισά. Ακούστηκαν στο μισό της έντασης, θα είμαστε τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Okay. Τέλεια, τέλεια. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μου. Έχουμε κοντά μας λοιπόν την... Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Παξινού. Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Πολύ ωραία. Με τι ασχολείστε? Είμαι αισθητικός. Τι είναι αυτό που σας αρέσει στην Ελένη, θα μας πείτε? Τα προϊόντα με κέρδισαν πάρα πολύ και τα μηχανήματα ειδικά. Ωραία. Δούλευα σε κέντρο με λέιζερ, με πάρα πολλά μηχανήματα και τα είδα και τα αγάπησα κατευθείαν αυτά. Να μπορείς να έχεις τέτοια μηχανήματα στο σπίτι είναι ευκαιρία. Πολύ ωραία. Αγαπήσατε τα Zeitcard με λίγα λόγια. Ναι, ναι. Το. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Τι βλέπετε από εδώ και πέρα? Μεγάλο μέλλον, να ανεβαίνουμε ψηλά. Πολύ να ωραία. Καταφέρνουμε πολλά και με την καθοδήγηση της LR και με τα δώρα που δίνει, νομίζω είναι σίγουρο. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Έχουμε άλλον από αυτή την κατηγορία? Καλησπέρα, κυρία Μαρκετσάκη. Καλησπέρα σας. Βάσκια Ραμόνα Χριστοφόρου, λοιπόν. Μάλιστα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι σας αρέσει με την LR, θα μας πείτε? Περισσότερο μου αρέσει, εκτός από τα προϊόντα που είναι άψογα, μου αρέσει αυτό το παρείστικο που έχουμε, η συνεχή στήριξη από τους συνεργάτες και τους upliners μας και φυσικά η επιβράβευση.
Γιατί τόσα χρόνια στην εκπαίδευση δεν ήρθε κανείς ποτέ να μου πει μπράβο ρε Βάσια ή που περνούσαν οι μαθητές μου εξετάσεις κλπ. Μπράβο Βάσια. Το ακούω κάθε μέρα. Μπράβο Βάσια. Ευχαριστώ. Βλέπουμε και κάτι επαγγελματικά, επόμενο επίπεδο μήπως. Είχα κλείσει junior manager, το έχω χάσει, ευελπιστώ να το ξαναπιάσω. Φυσικά, τα πάντα είναι δυνατά. Έτσι. Ευχόμαστε. Σας Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλησπέρα Παναγιώτη Τσενεβεζίδη. Καλησπέρα από μένα. Τι σου αρέσει στην ΕΛΕΡ, συγχαρητήρια για την επιτυχία την πρώτη. Να είστε καλά. Βασικά, μου αρέσουν τα προϊόντα της, γιατί είχα κάποια ασθένεια, να το πω. Με βοήθησαν πολύ. Πολύ ωραία. Και όλο το σύστημα, δηλαδή το επαγγελματικό, να το πω έτσι. Άρα βλέπουμε και κάποιο στόχο επαγγελματικό επόμενο. Ναι, ναι. Θες να το μοιραστείς. Πιστεύω junior team leader να φτάσω. Μέχρι πότε το θέλουμε αυτό? Μέχρι τέλη του έτος. Συγχαρητήρια, στο ευχόμαστε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλον κοντά μας. Δεν έχουμε άλλον κοντά μας. Πολύ ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ξαναβάζω πάλι την παρουσία. Α, έχουμε κι άλλον. Νίκος, είσαι και εσύ σε αυτή την κατηγορία. Δεν ακούω τον ήχο σου, άνοιξε. Είναι στην κατηγορία των junior manager. Α, είσαι στην κατηγορία των junior manager. Λίγο υπομονή, τώρα ξεκινάμε σε λίγο. Ωραία. Η κυρία Μουρατίδου, Βαγγέλη, η κυρία Μουρατίδου. Εδώ είμαι, δεν μπορώ να μπω, δεν είναι η κάμερα. Κυρία Μουρατίδου. Δεν μου είναι η κάμερα. Συγγνώμη, δεν μου είναι η κάμερα. Τώρα. Πολύ ωραία. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Συγχαρητήρια. Η κυρία Μουρατίδου, Δάφνη. Πέστε μας, τι σας αρέσει στην ΕΛΕΡ, τι είναι αυτό που σας αρέσει και σας έβαλε στη διαδικασία. Να πω και εγώ τα δικά μου. Εγώ, επί πολλά χρόνια, είχα ταβέρνα. Κρατούσα την κουζίνα, τώρα ασχολούμαι οικιακά και προσέχω τα 4 γονάκια μου. Ευχαριστώ τη φίλη μου, την κυρία Θεανό Μητουλίδου, που μίλησε για αυτή τη δουλειά. Επίσης, ευχαριστώ την κυρία Παντοπούλου, την κυρία Σταμούλη, τους αρχηγούς μου, την κυρία Κράτσια Μαρίνα, την κυρία Κλήμη Δημαρχιάδη. Και αυτό που μου αρέσει είναι που λειτουργούμε σε μια οικογένεια. Και καλύπτω τον ελεύθερο μου χρόνο, μιλώντας σε όλο τον κόσμο για τα καταπληκτικά προϊόντα μου και την επιχειρηματική ευκαιρία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι γρήγορα και στο επόμενο επίπεδο. Βεβαίως. Είστε καλά. Προχωρούμε λοιπόν στην επόμενη κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ, Κλήμη. Νέοι junior managers, λοιπόν. Είναι καλός ο ήχος, Κορνίλιε? Και λίγο πιο σιγά μας παίρνει. Και λίγο πιο σιγά, ωραία. Νέοι junior managers, λοιπόν. Ξενιτίδου Κυριακή, Πάσιος Νικόλαος και Καραγιάννη Σοφία, Μπλίκης Χρήστος, Χαραλάμπους Χριστιάνα και Αγγελή Νεόφυτος, Τσενεβεζίδης Παναγιώτης, ξανά ο Παναγιώτης εδώ, Φωτάκης Μιχάλης Μαθιός και Φωτάκης Γιώργος, Μητολίδου Θεανό, Παξινού Ελένη, Καλογνώμου Πετράντα και Γέρκος Κώστας, Παπαδοπούλου Ελισάβετ και Κυριμκυρίδης Θανάσης, ξανά ο Θανάσης εδώ, Δημοσχάκη Ζωή, Γεωργιάδου Ελένη και Βάσιος Παναγιώτης. Πρώτο μήνα και fast track bonus οι περισσότεροι και καρφίτσα κάποιοι. Έχουμε εδώ σε αυτή την κατηγορία κάποιους να τους δούμε κιόλας. Ξανά η Ελένη. Κύριε Φωτάκης είναι. Γεια σας πάλι. Γεια σας. Τι να σας ευχαριστήσω και πάλι, ήθελα εγώ. Έφτασα και στο junior manager. Και πάω για manager. Τέλος του μήνα, ελπίζω. Μπράβο. Μπράβο, Ελένη. Και στο εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να μας μιλήσει ποιος είναι, έτσι όπως σας βλέπω με τη σειρά, να μιλήσει επόμενος ο κύριος Φωτάκης.
Γεια σας από μένα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Βάθη καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι σου αρέσει στην ΕΛΕΡ? Εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι σίγουρα από τα προϊόντα που έχει η ΕΛΕΡ που είναι πάρα πολύ καλά. Μ' αρέσει επίσης ότι δίνει ευκαιρία σε πολλούς ανθρώπους να κάνουν τη ζωή τους όπως θέλουν. Δηλαδή, αν το ξετρέξουν σωστά και δουλέψουν όπως πρέπει, μπορούν να έχουν μια ζωή ακριβώς όπως θέλουν. Και με ταξίδια, με μπόνους αυτοκίνητα, με ένα χρηματικό ποσό πολύ καλό. Πολύ ωραία. Και έχεις και ένα επόμενο στόχο? Σίγουρα κάποια στιγμή να μπορούμε να είμαστε κι εμείς λίγο καλύτερα ποιοτικά η ζωή μας, ας το πούμε έτσι. Τώρα να γίνουμε junior manager και σιγά σιγά να ανεβαίνουμε κατηγορία. Πολύ ωραία, στο ευχόμαστε. Να είστε καλά. Έχουμε Κωνσταντίνο Γέρκο και... Και Πετράντα, καλό γνώμη. Γεια σας και από εμάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους δυο σας. Τι σας αρέσει στην ΕΛΕΡ, για να ακούσω. Τι μας αρέσουν. Νομίζω ότι όλοι ξεκινήσαμε, οι περισσότεροι ξεκινήσαμε από τα προϊόντα, λέγοντας ότι κάποιοι, όλοι έχουμε κάποιον δικό μας ή ακόμα και οι ίδιοι με κάποιο προβληματάκι, ακόμα και τα προϊόντα περιποίησης ή τη σειρά Τσάιντγκαρτ κτλ. Εμείς το είδαμε και πέρα από τα προϊόντα, αν και πρώτη μας επαφή και εμάς ήταν τα προϊόντα, και είδαμε την, ας πούμε, τη μεγάλη εικόνα, είδαμε το δικτυακό, το marketing, είδαμε όλη αυτή τη βοήθεια του δικτύου, αυτή τη συνεργασία, αυτή την ενθάρρυνση, τον ενθουσιασμό από τους δικούς μας team leader, από τους δικούς μας sponsors. Γενικά είδαμε, όπως είπε και μια κυρία προηγουμένως, όλο αυτό το παρείστικο, το οποίο πραγματικά είναι αξιοσημείωτο, δεν το βρίσκεις εύκολα σε τέτοιες εταιρείες. Κυρίως ανταγωνισμό βλέπεις και όχι συνεργασίες. Πολύ ωραία. Και σύζυγος? Ό,τι πω εγώ, η σύζυγος. Ό,τι πω εγώ. Εγώ με λένε Πετράντα, είμαι γυμνάστρια. Εγώ γνώρισα πρώτα τα προϊόντα. Και από εκεί και πέρα πλέον αποφασίσαμε να το κάνουμε κι εμείς επάγγελμα. Και το επόμενο βήμα είναι να πάμε για το 16%. Ένα-ένα τα βήματα. Ένα-ένα. Πολύ ωραία. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Πάμε έτσι όπως σας βλέπω, Ελισάβετ Παπαδοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Ελισάβετ Παπαδοπούλου από Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί με τον Κυρίδη Θανάση, ο οποίος ακουσιάζει αυτή τη στιγμή. Ασχολούμαστε με την εμπορία και την κατασκευή παιδικών επίπλων. Μπράβο. Ωστόσο, είμαστε ΕΛΕΡ τους τελευταίους δύο μήνες, φανατικά. Ξεκινήσαμε με τα προϊόντα της Αλόης. Ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ποιότητα. Αυτό που μας αρέσει πάρα πολύ στην ΕΛΕΡ είναι αυτό που είπαν και η Πετράντα και ο Κώστας, είναι η ομαδικότητα, δηλαδή το ότι δουλεύουμε ομάδα. Υπάρχει πάντα κάποιος εκεί για να σε βοηθήσει και να σου δείξει το δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ευελπιστώ όταν θα βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε να έχουμε και εμείς οι νέοι την ευκαιρία να ζήσουμε καταστάσεις όμορφες με την ευρύτερη οικογένεια της ΕΛΕΡ, πραγματικά. Θα γίνει και αυτό. Που είμαι ένα κομματάκι κι εμείς, που είμαστε κι εμείς στην ΕΛΕΡ. Έχουμε βάλει, Ελισάβετ, κάποιο στόχο επόμενο? Ένα βήμα τη φορά που σημαίνει το 16%. Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι να είστε ωραία, καλά, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Έτσι όπως σας βλέπω, η κυρία Λένα Γεωργιάδου. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Είμαι η Λένα Γεωργιάδου. Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχω σπουδάσει τεκτονική ιστορικού χώρου, αλλά διατηρούσα μια επιχείρηση οικογενειακή, αλλά μέχρι το 2003. Έκτοτε αφοσιώθηκα στην οικογένεια, να στηρίξω σύζυγο και παιδιά, αλλά αυτά έχουν τελειώσει και εδώ και 7 μήνες είμαι ΛΕΡ και τίποτα άλλο. Πολύ ωραία. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την επιχειρηματική ιδέα εγώ. Και πολύ ωραία. Δεν σας ακούω, συγγνώμη. Πολύ ωραία. Και είδα και μία προοπτική έτσι, σε προσωπική εξέλιξη, σε προσωπικό επίπεδο. Αγάπησα πάρα πολύ προϊόντα και ειδικά τα μηχανήματα, τα οποία θεωρώ ότι αυτά ήταν που με έφεραν και σε αυτό το επίπεδο που είμαι τώρα. Γιατί ο ενθουσιασμός μου μεταφέρθηκε και θα δούλεψα πάρα πολύ το τελευταίο μήνα. Βλέπεις ένα επόμενο βήμα τώρα?
Σίγουρα, όπως είπαν και τα παιδιά, με σταθερά βήματα έτσι και με μεθοδικότητα, βήμα-βήμα πάμε στο 16. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που ξέρετε που πάτε. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και στο ευχόμαστε. Ευχαριστώ γρήγορα. Πολύ. Ωραία. Και έχουμε ξανά τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, και άλλο επίπεδο. Όντως, και άλλο επίπεδο. Όλα μαζί. Μπράβο σου. Λοιπόν. Ο στόχος, είπαμε. Ο στόχος με τα σταδιακά βήματα είναι ένα-ένα σκαλοπάτι στην ουσία. Θέλω να φτάσω junior team leader μέχρι τέλος του έτος. Εγώ ασχολούμαι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας αγρότης και μουσικός. Mm-hmm. Και πιο πολύ με έδωσε το κίνητρο το επιχειρηματικό κομμάτι της ΕΛΕΡ να δω και τις δυνατότητές μου και τα προϊόντα που είπα όπως προηγουμένως με βοηθήσανε λόγω υγείας και ένα-ένα βήμα προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε γρήγορα να σας ξαναδούμε και στο επόμενο σκαλί λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν. Προχωράμε στην επόμενη κατηγορία. Είναι, κύριε Μακεντάκη, είναι και ο Νίκος ο Πάσχιος και ο Χρήστος ο Μπλίκης. Είναι μέσα. Α, πολύ ωραία. Για να σας δω. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Είμαι ο Χρήστος ο Μπλίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο, τι σου αρέσει στην ΕΛΕΡ? Τα προϊόντα φυσικά. Πολύ ωραία. Aloe Vera. Είμαι τρελαμένος με την Aloe Vera. Junior Manager δεν έφτασες μόνο με την Aloe όμως. Και τι ναι. Σου αρέσει. Junior Manager. Πάμε δυνατά, βήμα-βήμα. Ξεκίνησες να κάνεις και ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω τον ορίστε. Ξεκίνησες να κάνεις και ομάδα. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε. Φυσικά με την βοήθεια και τη στήριξη του Ευάγγελου του Σμυρόγλου. Πολύ ωραία. Και βλέπεις κάποιο επόμενο στόχο? Φυσικά ναι, το manager. Φύγαμε για manager. Στο ευχόμαστε. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ. Ποιος είναι, Ευάγγελε? Είναι ο Νίκος. Νίκο, πού είσαι να σε δούμε και σένα? Είμαι, ναι. Εδώ είμαι, μ' ακούτε? Σας ακούμε, αλλά δεν σας βλέπουμε. Ναι, δεν μου ανοίγει η κάμερα. Α, πολύ ωραία. Να σας κάνω εγώ τις ερωτήσεις, λοιπόν. Συγχαρητήρια καταρχάς για την επιτυχία. Τι είναι αυτό που σας αρέσει με τη διαδικασία της ΕΛΕΡ? Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια δική μου άποψη. Από μικρός ήμουνα ελεύθερος επιχειρηματίας. Εργαζόμουν δηλαδή με δικό μου κεφάλαιο και χωρίς να είχα κανέναν στο προορισμό μου, δηλαδή στο επάνω μου. Σας βλέπω τώρα. Τώρα σε βλέπω. Ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, εδώ και αρκετά χρόνια έφυγα, ήρθα εδώ στη Γερμανία να ασχοληθώ δηλαδή με κάτι, γιατί τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά πλέον. Άγγιξα τη δικιά μου επιχείρηση και μετά αποφάσισα να δουλέψω για κάποιους άλλους, ας πούμε. Αλλά δεν μου έδινε τη ζωή μου έτσι ωραία. Δηλαδή, από μικρό παιδί είχα ξεκινήσει να κάνω ελεύθερη επαγγελματική δουλειά. Και λόγω του φίλου μου του Βαγγέλη, του Σμυρνόγλου, έχω γνωρίσει την εταιρεία αυτή. Πήρα τα προϊόντα, τα δοκίμασα και έμεινα κατάπληκτος. Και τώρα έχω ξαναβρει πάλι την άνεση για να μπορέσω να ξεκινήσω ξανά. Πολύ ωραία, χαίρομαι που το ακούω. Έχεις βάλει έναν επόμενο στόχο, Νίκο? Εννοείται. Το όνειρο πρέπει να το μεγαλώσουμε. Τα όνειρα είναι καλά στη ζωή και πρέπει να τα προχωρήσουμε. Δεν σου λέει τίποτα. Στην ΕΛΕΡ ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου? Όπου πάει, στο τέρμα. Ωραία. Στο ευχόμαστε λοιπόν. Καλή συνέχεια. Χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας. Χαρητήρια. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Προχωράμε λοιπόν στην επόμενη κατηγορία και έχουμε τους junior manager που είναι για δεύτερο μήνα στο fast track bonus και είναι η κυρία Σεβαστάκη Βιβί και Γκότσης Αλέκος, Ευθυμίου Βιργινία, Μόσκου Άννα, Αλεξοπούλου Μαρία, Μπάρκα Σοφία, Κοντορίνης Γεώργιος, Καπέλου Ειρήνη, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Κρυμιτζάς Νίκος,
Κατσαρέλη Ελπίδα, Αντωνίου Αποστολία και Καρακώστας Ευάγγελος, Νάντια Ζιγούρη και Νιάγκουλη Μαρία. Συγχαρητήρια σε όλους σας λοιπόν για το δεύτερο μήνα στο Fast Track και για την καρφίτσα. Και να δούμε ποιους έχουμε εδώ μαζί μας. Κάποιοι ήδη ειδοποιήσαν ότι λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων απουσιάζουν. Έχουμε κοντά μας τον Αλέξανδρο και τη Βιβί. Ναι, παρόν εδώ δηλώνουμε εμείς, όπως και κάθε άλλη φορά. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, με ακούτε? Ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, χαίρομαι. Εγώ είμαι γυμναστής στο επάγγελμα, έχω τελειώσει ΤΕΦΑ Αθηνών. Μπράβο. Και προπονητής με ειδικότητα στο Ολυμπιακό Άθλημα του Ταϊκβοντό. Πολύ ωραία. Και νυν μαραθωνοδρόμος. Νομίζω και εσείς, αν δεν κάνω λάθος, έχω ακούσει ότι είστε. Είμαι μαραθωνοδρόμος και εγώ, λέει. Ωραία, έχουμε να πούμε αρκετά λοιπόν οι δυο μας. Εγώ βρέθηκα έτσι ξαφνικά και εγώ στην ΕΛΕΡ πριν 2,5 μήνες με τη Μαρίνα την Τουτουτζή. Και είπα λοιπόν, την είχα ακουστά γιατί έχω μεγαλώσει Γερμανία, αλλά δεν ήταν το κατάλληλο timing. Φαίνεται τώρα μου δόθηκε. Έχω μείνει καταενθουσιασμένος από τα προϊόντα. Τα χρησιμοποιώ για τη δική μου προσωπική προπόνηση. Και δίνοντας και δυνατότητα να το κάνω και επαγγελματικά, επειδή είναι και το στυλ του αθλητή, να το πω έτσι, πάμε και το ένα βήμα παρακάτω. Πολύ προχώρησα ωραία. Και σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Και με τη βοήθεια της Μαρίνας προχωρήσαμε σχετικά γρήγορα, θα έλεγα. Αν και εγώ είμαι πιο πολύ έτσι βήμα-βήμα, σαν αθλητής και προπονητής, θα έλεγα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα τώρα? Γιατί... Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι το manager, το 16% που θα θέλαμε να πετύχουμε. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν κάνουμε την υπέρβαση, μπορούμε να πάμε και παρακάτω, όπως είπαμε και με τη σπόνσορά μου. Πολύ ωραία. Στο μαζί με τη γυναίκα λοιπόν, δυνάμει, προχωράμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Να είστε πάντα καλά. Σας βλέπω, Σοφία Μπάρκα, η επόμενη. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχάς για την επιτυχία σου και τι είναι αυτό που σου αρέσει στην ΕΛΕΡ? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά αυτά που μου αρέσουν στην ΕΛΕΡ, η αλήθεια είναι. Σίγουρα η αδιαφεσβήτητη ποιότητα των προϊόντων, η πολύ ωραία παρέα που έχουμε φτιάξει εδώ, όλα τα meetings που κάνουμε μέσα από το Zoom, τα λατρεύω. Και από εκεί και πέρα σίγουρα μια προοπτική που είδα εξ αρχής, όπου πιστεύω ότι στο μέλλον θα μου εξασφαλίσει περισσότερη ανεξαρτησία και ασφάλεια. Πολύ ωραία. Βλέπουμε κάποιο επόμενο στόχο στην κλίμακα? Φυσικά. Ο επόμενος στόχος είναι του manager. Και πιστεύω ότι τον έχουμε για αυτό το μήνα. Συγχαρητήρια. Είμαι σίγουρος. Από ό,τι βλέπω, το βλέμμα είναι καθαρό. Στο ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Βλέπω επόμενη την κυρία Ελπίδα Κατσαρέλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Τι σας αρέσει με την ΕΛΕΡ, τι σας έκανε να φτάσετε ως εδώ? Μου αρέσουν τα πάντα στην ΕΛΕΡ. Έχω πάθει μια τρέλα με τα προϊόντα, με τα μηχανήματα, με το όλο σύστημα. Μου αρέσει να μιλάω στον κόσμο, μου αρέσει να μιλάω συνέχεια για τα προϊόντα. Και αυτό μας έφερε σε αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Και με τη βοήθεια της κυρίας Βιβής Δρακουλάκου, φυσικά, που είναι πάντα στο πλάι μου και τα κάνουμε μαζί τα περισσότερα από αυτά που χρειάζομαι, ευελπιστώ ότι θα πάνε ακόμα καλύτερα. Τον επόμενο μήνα, πιστεύω, δηλαδή τον μήνα που διανύουμε, πιστεύω θα ανεβούμε level και θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Πάμε για manager δηλαδή. Πιστεύω το έχουμε σίγουρα αυτό. Πάμε και για περισσότερα, ό,τι σας πω. Μ' αρέσει, σας το ευχόμαστε. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βυργινίου Ευθυμία. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Σας ξαναβλέπουμε. Καλησπέρα και από μένα. Ναι, με ξαναβλέπετε. Εγώ είμαι γραμμή του κυρίου Τζουμάνη. Το τι αγαπώ στην ΕΛΕΡ. Για το προϊόν δεν θα μιλήσω πολύ, γιατί είναι κάτι που έχει γίνει μέρος της ζωής μου. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα σπίτι που να μην έχει ΕΛΕΡ προϊόντα. Εκείνο που με κέρδισε σε μένα είναι πιο πολύ το δίκτυο. Η δυνατότητα να γνωρίζω κόσμο, να φτιάχνω νέους δεσμούς δυνατούς. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια. Τον κύριο Τζουμάνη τον έχω λίγο τρελάνει, η αλήθεια είναι. Προχωράμε, πάμε καλά, δεν σταματάμε.
Οι επόμενοι στόχοι μας είναι μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί θέλω να δω αν υπάρχει ταβάνι. Θέλω πολύ να το δω αν υπάρχει ταβάνι. Και μακροπρόθεσμα ελπίζω silver. Πολύ ωραία. Σας το ευχόμαστε. Σαραλέα δήλωση. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια, κυρία Βεργινία. Να είστε καλά, κύριε Βαγγέλη. Ιωάννης Ξενιτίδης Πατήρη είναι αυτό. Καλά το βλέπω. Ναι. Ευλογείτε λοιπόν. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Βλέπω τα μάτια μου. Συγχαρητήρια, χαίρομαι πάρα πολύ. Να, καλά. Εγώ δουλεύω με το όνομα της κόρης μου, βέβαια, Ξενιτίδου Κυριακή. Εδώ είναι η Κυριακούλα μου. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Τι σας αρέσει στην ΕΛΕΡ? Τα προϊόντα, δεν τους συζητάμε. Εντάξει, εγώ αυτά που δοκίμασα είναι τις υγείες κυρίως. Με εξαφάνισε το ζάχαρό μου και άλλα προβλήματα που είχα. Πολύ ωραία, μπράβο. Τα από πολλά χρόνια δηλαδή, δεν έχω ζάχαρο. Και από εκεί και πέρα, για την κόρη μου θέλω να ετοιμάσω οικονομική ελευθερία, να εκμεταλλευτώ δηλαδή την ΕΛΕΡ για οικονομική ελευθερία. Είναι εφικτό. Έτσι. Έτσι, αυτό ακριβώς. Έχουμε κάποιο επόμενο στόχο, πέρα από τα προϊόντα τώρα για το επαγγελματικό? Αυτό το μήνα θέλουμε 21% και μετά όσο πιο ψηλά γίνεται. Γκάζι. Μωρέ, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ μαζί. Έτσι, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Βλέπω επόμενη την κυρία Νάντια Ζιγούρη. Νάντια, συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Να πω και εγώ συγχαρητήρια. Σου αρέσει. Ορίστε. Σου αρέσει την ΕΛΕΡ να σε ακούσουν? Στην ΕΛΕΡ εννοείται ότι ξεκίνησα με το προϊόν, με τη σειρά Active Freedom. Στην πορεία όμως είδα ότι μου φτιάχνει τη διάθεση όλη η εργασία που γίνεται στην ΕΛΕΡ σε όλα τα επίπεδα. Οπότε... Έτσι, φτιάχνοντας τη διάθεσή μου, κατάφερα και έφτασα τον πρώτο μου στόχο, που ήταν το junior manager, και προχωράμε για τα καλύτερα. Ορίστε. Μπήκε και άλλος στόχος τώρα? Εννοείται, πάντα υπάρχει στόχος, πάντα υπάρχει σκαλή να πάμε. Αν θα μπορούσαμε να πάμε και δύο σκαλιά θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά σιγά πάμε για manager. Γίνεται, το κάνουν κι άλλοι. Το ξέρω ότι το κάνουν κι άλλοι, αλλά... Ας μην είμαι υπέρ αισιόδοξη, ας είμαι λίγο πιο ματζεμένη. Σας το ευχόμαστε πάντως. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Ευχαριστώ και πολύ. Και τον άλλο μήνα εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια σε όλους. Και όσοι πέτυχαν και όσοι δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους, πάντα υπάρχει και ο επόμενος μήνας. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μαρία Αλεξοπούλου, όπως βλέπω, επόμενη. Να ανοίξουμε μικρόφωνο. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Το άνοιξα, με ακούτε? Ναι, αμέ, σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τι σας αρέσει με την ΕΛΕΡ, τι σας έκανε να φτάσει τόσο εδώ? Τα προϊόντα, λόγω που έχω ένα πρόβλημα υγείας, με βοήθησαν πάρα πολύ. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι τα πρότεινε και ο νευρολόγος μου. Και από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Και τώρα βλέπουμε κάτι παραπάνω. Επόμενο στόχο. Το βλέπουμε και επαγγελματικά, ναι. Σωστά. Εννοείται ότι πλέον το βλέπουμε επαγγελματικά, γιατί αυτή τη στιγμή δουλεύω σε μια ελληνική εταιρεία και είμαι υπεύθυνη για τη λειτουργία της ελληνικής, που είναι πάρα πολλές ώρες, απίστευτα ωράρια. Θεωρώ ότι θα ήθελα, λέει, να το συνεχίσω επαγγελματικά. Σας το ευχόμαστε. Καλή συνέχεια λοιπόν. Και επόμενος στόχος. Πάμε για μάνατζερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος στόχος είναι αυτόν το μήνα, εννοείται. Ή παραπάνω. Πάμε για παραπάνω. Και τέλος του χρόνου θα θέλαμε team leader. Πολύ ωραία. Και αυτό το μήνα πάμε για μάνατζερ. Και μετά αρχίζουμε και δουλεύουμε για team leader. Σιγά σιγά τα σκαλιά. Εφικτό. Συγχαρητήρια, Μαρία. Οπότε προχωράμε. Έχουμε άλλο. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια. Έχουμε άλλον σε αυτή την κατηγορία? Δεν βλέπω απάντηση. Συνεχίζουμε λοιπόν.
Προχωράμε. Νέοι μάνατζερς, Κουσιάπα Ειρήνη, Παναγιώτου Ανδρέας, Χριστίνα Χριστογιάννη και Νίκος Καλβατζής, Ναζίρη Μαρία και Γεωργιάδη Σωτήρης. Να έχουμε κάποιους ή και όλους αν είναι στον αέρα. Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά, κάπου είδα γιορτές. Ήταν τα γενέθλιά μου χθες. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε λοιπόν και να σε χαίρονται και οι δικοί σου. Ευχαριστώ να με χαίρεστε. Στον αέρα εγώ, έτσι δεν τα πρόλαβα. Δεν πειράζει, είναι ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, τι σου αρέσει Χριστίνα στην ΕΛΕΡ? Καταρχήν να πω τι δουλειά κάνω για να εξηγήσω τι μου αρέσει. Εγώ εργάζομαι για το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως δικαστική υπάλληλο στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Και εργαζόμενοι στα δικαστήρια, όπου η ιεραρχία και τα καθήκοντα είναι σαφή, εκτιμώ απίστευτα το αίσθημα ανεξαρτησίας που αποκομίζω από την ΕΛΕΡ δραστηριότητα και το αίσθημα κοινωνικής προσφοράς που επικοινωνώ στον κόσμο προσφέροντας λύση στα προβλήματά του. Πολύ ωραία απτική, μου αρέσει. Χριστίνα, έχεις κάνει μια διαδρομή μεγάλη από τότε και τι, έχουμε κάποιο στόχο να πάμε και παραπάνω? Τι βλέπεις τώρα? Δεν μ' αρέσει να ονομάζω στόχους, γιατί θεωρώ ότι οριοθετώ τη δυναμική μου. Θα πω λοιπόν ότι προτιμώ να πω τον τρόπο και όχι το στόχο. Θα πω σοβαρή και στοχευμένη δουλειά για περαιτέρω ανάπτυξη και τα υπόλοιπα έρχονται. Πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε λοιπόν και το επόμενο επίπεδο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και πολύ χρόνια. Σε όλους. Καλά. Ευχαριστώ. Επόμενος. Έχουμε άλλον από την κατηγορία manager. Κυρία Ναζίρη, δεν ξέρω μήπως έχει πρόβλημα με την κάμερά της. Κυρία Ναζίρη, Μαρία, συγχαρητήρια. Χαίρετε. Καταρχήν, χαίρομαι πάρα πολύ που συνομιλώ μαζί σας. Και εγώ επίσης. Θα μας πείτε έτσι για να σας ακούσουν και στον αέρα το επάγγελμα, τι σας αρέσει με την ΕΛΕΡ. Εγώ ήμουν πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Και όσον αφορά και αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα, το ότι δεν ταιριάζει λίγο στο χαρακτήρα, άρχισε να με πιέζει όλη αυτή η τοξικότητα που υπήρχε στο χώρο, με έκανε να παραιτηθώ. Και τα τελευταίους 6 μήνες ασχολούμαι με την ΕΛΕΡ. Αρχικά αυτό που μου άρεσε στην ΕΛΕΡ ήταν ο σεβασμός από τους σπόνσορες όσον αφορά τους ρυθμούς που θα επιλέξει ο καθένας για να το δουλέψει, για να εργαστεί. Και στη συνέχεια η ομαδικότητα και η συνεργασία. Πάρα πολύ ωραία. Και για να φτάσεις εδώ σίγουρα έχει μπει και κάποιος επαγγελματικός στόχος, δεν έρχεσαι έτσι? Ναι, πλέον ναι. Τι βλέπουμε πλέον, για τους επόμενους μήνες? Τι θέλεις για τη Μαρία τους επόμενους μήνες? Ναι, θα ήθελα πολλά. Για πες μας. Μακάρι, το 21 να φτάσω, μακάρι. Πότε το θέλουμε αυτό? Αν όχι τον επόμενο μήνα, τον μεθεπόμενο σίγουρα. Εφικτό είναι και τους δύο. Ευχαριστώ. Ναι. Ελπίζουμε να σε έχουμε λοιπόν και τον άλλο μήνα εδώ. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλο Κορνήλια σε αυτή την κατηγορία? Ωραία, λοιπόν, να συνεχίσουμε. Και πάμε στην επόμενη κατηγορία. Νέοι Junior Team Leaders. Συγχαρητήρια στο ζευγάρι Ξένου Αναστασία και Δημόπουλο Αντώνη και Fast Track Bonus και Καρφίτσα και στην κυρία του Τουτζή Μαρίνα και Fast Track Bonus. Εάν τους έχουμε εδώ, να βγουν στην κάμερα παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μαρίνα, συγχαρητήρια για τη μέχρι εδώ πορεία σου. Πες μας το επάγγελμά σου και τι σου αρέσει. Το έχω ξεχάσει λίγο το επάγγελμά μου, το παράλληλο.
Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Η θέση αυτή προήλθε από μια παγκόσμια νίκη που είχα στην τεχνική κολύμβηση πριν από χρόνια. Πολύ ωραία. Θεωρούσαν όλοι γύρω μου και εγώ επίσης τότε ότι μεγάλο προσώνα είσαι δημόσιος υπάλληλος. Όλοι μου είχαν περάσει το μοτίβο μητέρα, γυναίκα, δημόσιος υπάλληλος είναι τέλεια. Τα πρώτα χρόνια όμως αντιλήφθηκα ότι δεν είναι τέλεια, ότι το δημόσιο μου περιχαρακώνει τα όνειρά μου. Ψαχνόμουν πάρα πολύ ότι εγώ δεν κάνω για εσάς, δεν είμαι σαν εσάς, δεν ξέρω γιατί το έβλεπα έτσι τόσο έντονο. Έψαχνα κάτι επιχειρηματικά, αλλά αυτό απαιτεί και ένα πλαφόν χρημάτων για να ξεκινήσει κάτι όσον αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Και ευτυχώς η πρόταση ήρθε ακριβώς έναν όροφο πιο κάτω από το σπίτι μου που είναι οι γονείς μου, με την πολύτιμη προσπάθεια της Χριστίνας και του Κώστα, της Χριστίνας Κόκκου και του Κώστου Ρεμόνδου, που προσπαθούσαν για 6 μήνες περίπου να με πείσουν να ασχοληθώ. Ασχολήθηκα. Και εκεί στη ζωή μου ήρθε η μεγάλη οικογένεια του Way of Life, μαζί με τη Φέη και τον Κορνίλιο, και την εξαιρετική ανάπτυξη που μας προσφέρει ο πολύτιμος πρόεδρός μας, ο Χρήστος ο Βουλγαρίδης. Έτσι λοιπόν ήρθα και εγώ στην παρέα σας εδώ και 5 μήνες. Είμαι ευγνώμων για αυτό που μου συμβαίνει. Και βέβαια την ημέρα της λήξης που ολοκληρώθηκε το 21% αισθάνθηκα μεγάλη ταπεινότητα, γιατί οι χαμηλές πτήσεις μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς σε φτάνουν σε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι που λέγεται το μεγάλο όνειρο. Για τον καθένα είναι διαφορετικό βέβαια, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο όνειρο για όλους μας. Επομένως, όσον αφορά την επόμενη μετάβασή μας, είναι κάτι που είναι ομαδικό. Καθόμαστε κάθε πρώτη του μήνα, τις πρώτες μέρες μάλλον του μήνα, και με τεράστια ευθύνη προς την ομάδα μου, γιατί τώρα έχω μεγάλη ευθύνη. Κοιτάζουμε τώρα, είμαστε στους πρόποδες του βουνού και κοιτάζουμε να δούμε τι θα κάνουμε και πώς θα ειχνηλατήσουμε το βουνό. Χωρίς ευθύνη όμως δεν γίνεται ελευθεριά, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Αυτό που προσφέρει η ΕΛΕΡ στην ουσία είναι ένα εξαιρετικό αγαθό που είναι το αγαθό της ανθρωπότητας, είναι η ελευθερία μας. Έτσι. Μπράβο Μάρινα. Πολύ μεγάλα λόγια. Συγχαρητήρια, σου ευχόμαστε και την επόμενη επιτυχία σου πολύ γρήγορα να τη γιορτάσουμε εδώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και τον επόμενο εδώ. Ξένο Αναστασία και Δημόπουλος Αντώνης. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Σας ακούω, αλλά δεν σας βλέπω. Ναι, έχουμε... Ναι, τώρα... Τώρα σας βλέπουμε μια χαρά. Ωραία. Συγχαρητήρια. Τι κάνετε, κύριε για την επιτυχία σας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε σας. Πάρα πολύ. Σας ξαναβλέπουμε, χαιρόμαστε που σας ξαναβλέπουμε εδώ. Πείτε μας με τι ασχολείστε και τι σας αρέσει την ΕΛΕΡ. Πώς φτάσατε εδώ? Εγώ είμαι δημοτικός υπάλληλος. Εγώ έχω αλλάξει πάρα πολλά επαγγέλματα, πρώην δικαστική επιμελήτρια, σπούδασα τεχνικός τηλεπληροφορικής, όμως τα τελευταία χρόνια σπούδασα με διάφορα επαγγέλματα στο χώρο της εστίασης, του τουρισμού, λόγω ότι είμαστε στο Ναύπλιο. Η ΕΛΕΡ ήρθε μετά από ένα ατύχημα που είχα εγώ προσωπικά, έπαθα ένα σοβαρό έγκαυμα στο πόδι μου, γνώρισα τα προϊόντα. Είδαμε όμως και την επιχειρηματική δραστηριότητα και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε με τη βοήθεια και την υποστήριξη των οδηγών μας, της κυρίας Μιτσάκου, της κυρίας Βιολατζή, της κυρίας Χατζηγεωργάκη. Βήμα-βήμα και ανεβήκαμε τα σκαλιά της επιτυχίας και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω ότι όλα ξεκινάνε από ένα θέλω. Όλα μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μας, αν το θέλουμε. Από εκεί, σαν αρχή και μέσα από την ΕΛΕΡ, τη διαδικασία της ΕΛΕΡ, που δίνει την ευκαιρία να έχουμε στην αρχή ένα έξτρα εισόδημα και σιγά-σιγά να αλλάζουμε σιγά-σιγά τη ζωή μας, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε junior team leader, ευελπιστούμε να είμαστε σε μεγαλύτερα επίπεδα, εννοείται, αλλάζοντας νοοτροπία, αλλάζοντας καταρχήν τον εαυτό μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, βοηθώντας άλλους ανθρώπους, δείχνοντας άλλους ανθρώπους αυτή την προοπτική,
για ένα έξτρα εισόδημα, για να βάλουν υγεία στη ζωή τους και μέσα από τα όνειρα κάποιων άλλων ανθρώπων γίνονται και τα δικά μας όνειρα πραγματικότητα. Αυτή είναι η ΕΛΕΡ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οδηγούς μας, την ομάδα μας. Ευχαριστώ τον σύζυγό μου που με στηρίζει. Υπέροχο. Ευχαριστούμε όλους σας, τους συζυγητές με τις συζυγήσεις τους μας έδωσαν τις γνώσεις να πάμε παρακάτω. Είστε μοναδικοί άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Έτσι, χρειάζεται πολύ για να γίνει όλο αυτό που γίνεται. Συγχαρητήρια. Και ευχαριστούμε να σας πάρα πολύ. Και στο επόμενο επίπεδο, έτσι κι αλλιώς σας έχουμε συχνά. Σωστά. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Με ειδοποιούν από το πάνελ τώρα ότι δεν έχουμε βγάλει στον αέρα την κυρία Κουσιάπα Ειρήνη, σωστά, από τους μάνατζερς. Μας ακούει. Κυρία Κουσιάπα Ειρήνη, αν μας ακούτε, να ανοίξετε μικρόφωνο και κάμερα. Δεν μας ακούει, Ειρήνη. Ωραία. Αν μπορέσει να το ανοίξει σε λίγο. Μισό λεπτό, Βαγγέλη, να μπει λίγο στους παραλίστ. Μισό λεπτό, την βρήκα την κυρία. Πολύ ευχαριστώ, Κορνίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είδες τι ωραίο που είναι να έχεις συνεργάτες και να σε ειδοποιούν άμα σου ξεφύγει κάτι. Βασικά δεν μπορούσα να ανοίξω το μικρόφωνο μου πριν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στους δυο σας καταρχάς. Πείτε μας λίγο, γιατί κάποιοι σας βλέπουν για πρώτη φορά, με τι ασχολείστε και οι δυο. Τι σας άρεσε στην ΕΛΕΡ και τι σας έφερε εδώ. Ονομάζομαι Κουσιάπα Ειρήνη, είμαι καθηγήτρια γερμανικών. Αυτό που μου άρεσε είναι κυρίως τα προϊόντα και στη συνέχεια το επιχειρηματικό μοντέλο. Mm-hmm. Από εκεί προείμαστε. Έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα. Συνεργαζόμαστε. Αυτά όλα με τα σεμινάρια, με τα webinars, οι συναντήσεις μας με την ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την σπόνσορά μας, την κυρία Νεκταρία Κωνσταντινίδου. Μας έχει βοηθήσει απίστευτα να φτάσουμε εδώ που είμαστε. Αυτό το μήνα έχουμε επιβεβαιώσει τον τίτλο του manager και προχωράμε. Τι είναι επόμενο? Junior team leader. Σιγά σιγά. Και μέχρι το τέλος του χρόνου ευχόμαστε για bronze. Με το καλό. Ο σύζυγος θα πει κάτι. Εγώ ασχολούμαι εδώ και χρόνια personal trainer. Μ' αρέσα, επειδή ασχολήθηκα επαστή διατροφές και συμπληρώματα, δουλεύουν και κάποια για ενέργεια, κάποια άτομα που είχαν προβλήματα με αρθρώσεις, στένοντες, βοήθησαν τα συμπληρώματα. Εντάξει, καταλάβουμε ότι εκτός που η γυμναστική, όταν κάποιο άτομο έχει πρόβλημα ή φλέγμον ή τένοντες, πρέπει να δώσει κάποιο συμπλήρωμα για να δυναμώσω. Και όντως είχαν αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ για σας. Εύχομαι σύντομα να σας έχουμε και στο επόμενο επίπεδο εδώ. Ναι, ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε λοιπόν γρήγορα. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες, τους αρχηγούς οργάνωσης που μας εντοπίσαν από το πάνελ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε. Πρώτο μήνα Team Leaders. Τριπολιτσιώτη Εύα και Fast Track Bonus. Το Τουτζή Φλόρα και το Τουτζής Χρήστος και Fast Track Bonus. Γιώτα Κόκορη Fast Track Bonus. Συγχαρητήρια λοιπόν. Ποιους έχουμε εδώ πέρα να τους δούμε και στην κάμερα. Φλόρα και Χρήστος, λοιπόν, συγχαρητήρια, όπως σας βλέπω μπροστά. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Πείτε μας λίγο έτσι την ιδιότητά σας, να σας γνωρίσουν και οι καινούργοι. Τι σας αρέσει στην ΕΛΕΡ? Λοιπόν, την ΕΛΕΡ την αγαπήσαμε μέσα από τα προϊόντα της. Γιατί κάνουμε πάρα πολλά χρόνια χρήση και τον τελευταίο χρόνο επαγγελματικά αποφασίσαμε να το προχωρήσουμε. Αγαπήσαμε καταρχάς τα προϊόντα. Στην πορεία αγαπήσαμε τον τρόπο δουλειάς της ΕΛΕΡ. Αγαπήσαμε το δίκτυό μας πάρα πολύ, τους σπονσορές μας, τη Χριστίνα και τον Κώστα, τη Φέη και τον Κορνήλιο, και αγαπήσαμε πάρα πολύ τον τρόπο δουλειάς. Mm-hmm. Ναι, μπορούμε να πούμε, δηλαδή, να συμπληρώσω αυτό που είπε η Φλώρα, ότι πέρα από τα προϊόντα ήρθε η επιχειρηματική ιδέα που μας άρεσε και έτσι συνδυάσαμε προϊόντα και ιδέα και προχωρήσαμε και έφερε αποτελέσματα. Βλέπουμε κάτι έτσι μπροστά μας για επόμενο επίπεδο. Καταρχάς, πολλή δουλειά, πολλές ιδέες καινούργιες μαζί με το δίκτυό μας και σίγουρα βλέπουμε το τίτλο του Orga Leader κάποια στιγμή. Σας το ευχόμαστε. Πολύ ωραία. Και ευχαριστούμε, είναι ευκαιρία να ευχαριστήσουμε όχι μόνο τους σπόνσορες αλλά και τους συνεργάτες μας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Μεγάλη δουλειά. Ναι. Η επιτυχία του συνεργάτη εξάλλου είναι και η δικιά μας. Και δική μας επιτυχία, έτσι. Συγχαρητήρια. Και επειδή όπως είπανε και προλαλήσατε ότι πέρα από την επιτυχία είναι και αυτό το η παρέα που δημιουργείται έτσι μέσα από τα παράθυρα, είναι πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει πάρα πολύ. Χαιρόμαστε και εμείς που σας έχουμε κοντά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Γιώτα Κόκορη, λοιπόν, επόμενη. Καλησπέρα και από μένα. Γιώτα. Καλησπέρα, Ευάγγελε. Πολλές φορές τα παράθυρα τελευταία, συγχαρητήρια. Κάναμε δεύτερο μήνα fast track και ξεκινήσαμε από ψηλά το fast track, από ό,τι έμαθα. Ναι, από team leader. Μάλιστα. Πες μας λοιπόν, την παράλληλη εργασία σου, τι σου αρέσει στην ΕΛΕΡ, τι σε έφερες εδώ? Λοιπόν, η παράλληλη μου εργασία αυτή τη στιγμή ευτυχώς δεν υπάρχει. Κάνω μόνο ΕΛΕΡ, με πάρα πολύ χαρά. Επιτέλους ελευθερώθηκα από την πρωινή μου δουλειά, γιατί δούλευα στον τομέα της καθαριότητας. Μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο και ενέργεια για να μπορέσω να δουλέψω αυτό που αγαπάω πραγματικά. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα, που είναι πιο πολύ, όπως άκουσα και από άλλους, σαν οικογένεια. Χαιρόμαστε για τις επιτυχίες των συνεργατών μας. Αυτή τη στιγμή είμαι πάρα πολύ συγκινημένη για όλους που βραβεύονται. Και αυτό που μου αρέσει στην ΕΛΕΡ είναι που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω προσωπική εξέλιξη ως άνθρωπος. Δηλαδή, όχι μόνο η οικονομική ανεξαρτησία μου, αλλά η προσωπική μου η εξέλιξη. Γνωρίζοντας ανθρώπους πάρα πολύ θετικούς, και να σου δίνουν όνειρα για το μέλλον. Πολύ ωραία. Γιώτα, τι υπάρχει μπροστά? Μπροστά υπάρχει ως 1η Ιουνίου να βραβευτώ για Orga Leader. Πολύ ωραία. Έστω πρώτο μήνα. Πολύ ωραία. Στο ευχόμαστε λοιπόν. Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και να σε έχουμε σύντομα πάλι εδώ. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Σε όλους. Σε όλους. Εύα, συγχαρητήρια για την επιτυχία σου. Καλησπέρα. Και εσύ πολύ συχνά στα πάνελ. Για πες μας λοιπόν, παράλληλη εργασία, τι σου αρέσει στην ΕΛΕΡ. Πώς έφτασες εδώ? Εγώ είμαι γυμνάστρια από το ΤΕΦΑ Αθηνών. Καταρχάς, να μου επιτρέψετε να συγχαρώ το μαρινάκι μου, που λέω εγώ, τη Μαρίνα Τιτουτζή. Τυχαίνει να ήμασταν μαζί συμφοιτήτρες στο ΤΕΦΑ με τη Μαρίνα και χαίρομαι ιδιαιτέρως για την πορεία της. Δεν ήξερα καν ότι είναι στην ΕΛΕΡ, όπως αντιλαμβάνεστε δεν είμαστε στον ίδιο δίκτυο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Πολλά συγχαρητήρια, Μαρινάκη. Χάρηκα πολύ που την είδα τώρα ξανά. Εγώ είμαι γυμνάστρια, λοιπόν. Η ΕΛΕΡ βρέθηκε στη ζωή μου λόγω της αγαπημένης αδερφής ψυχής Μέρης Ρίγα, που είναι εκεί η σπόνσορα και την ευχαριστώ για όλα. Την αγαπώ την ΕΛΕΡ πια. Και τολμώ να πω ότι είναι και πλέον, παράλληλα με τη βασική μου δουλειά που συνεχίζω να απασχολούμαι ως γυμνάστρια, έγινε και αυτή μια βασική. Έχω δύο βασικές. Νομίζω ότι είμαι τυχερή. Οπότε προχωράμε κανονικά. Ήταν ένας μήνας που ήταν για μένα αποκάλυψη, για να είμαι ειλικρινής. Με την έννοια ότι
μου απέδειξε ότι αν εστιάσουμε και συγκεντρωθούμε στο στόχο και δουλέψουμε έτσι με αγάπη και ομαδικά, μπορούν να έρθουν πολλά αποτελέσματα, μαγικά. Οπότε νομίζω ότι έχουμε δρόμο. Εύα, κάνεις μια δουλειά και την κάνεις σοβαρά και υπεύθυνα. Από αυτά που έχω καταλάβει, από αυτά που δηλώνεις κάθε φορά, βλέπω έναν πολύ υπεύθυνο άνθρωπο. Παράλληλα, κατάφερες να πετύχεις την κορυφή του προγράμματος Fast Track Bonus, το οποίο σε πληρώνει περίπου 40% παραπάνω από ό,τι θα σε πλήρωνε με τα απλά bonus της ΕΛΕΡ. Σε βοήθησε αυτό το εισόδημα μέσα σε αυτή την πορεία που περάσαμε από πέρσι μέχρι τώρα? Με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί εμείς τυχαίνει να ήμασταν, εγώ μέχρι πριν ένα μήνα διατηρούσα και ένα στούντιο γιόγκα που το είχα τα τελευταία 8 χρόνια της ζωής μου. Η ΕΛΕΡ ήρθε σε μια στιγμή που έτρεχα παράλληλα και την επιχείρηση εκείνη, οπότε τους μήνες που η επιχείρηση ήταν κλειστή, με βοηθούσε πάρα πολύ, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό συμπλήρωμα. Μέσω COVID που έκλεισε η επιχείρηση, για μένα ήταν σωτήριο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι... Δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Ένιωσα αρκετά ευγνώμων που υπήρχε ήδη κάτι ακόμα, οπότε όλοι νόμιζαν ότι έχω πανικοβληθεί, ότι έχω τρομοκρατηθεί μέσα σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας, και με βλέπαν χαμογελαστή και μου λέγανε «Μα πώς το κάνεις?» και έλεγα «Μα παιδιά, δεν έχω καταλάβει κρίση», οπότε σαφώς και λυπάμαι για όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα δεν με έχει αγγίξει, οπότε για μένα ήταν δώρο Θεού. Χαίρομαι πολύ για σένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για επόμενος καλή. Τώρα αυτό είναι μια ιστορία. Αν με ρωτάτε για ποιο τίτλο χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, είναι ο Silver. Αλλά επειδή ξέρω ότι είναι μακριά σε σχέση με αυτό που είμαι τώρα και μου αρέσει να πηγαίνω βήμα-βήμα, θα ήθελα μέσα στους επόμενους 3 μήνες το αργότερο να πετύχουμε το Orga Leader. Και στην πορεία νομίζω ότι κάπως όλα θα έρθουν. Εύα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να σε έχουμε γρήγορα και πάλι για όλη αυτή την... Συγχαρητήρια για όλη την οργάνωση σήμερα και όπως πάντα ήταν όλα υπέροχα. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Συγγνώμη. Να την, ναι. Εύα μου. Η Εύα της καρδιάς μας, λοιπόν, συμφοιτήτριες μαζί. Σ' αγαπώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ σήμερα. Σ' αγαπώ πολύ. Εγώ, κορίτσι. Καλά. Γεια. Συνεχίζουμε, λοιπόν, στην επόμενη κατηγορία. Και επιβεβαίωση Orga Leader. Χριστίνα Κοκκού και Ρεμόντος Κωνσταντίνος. Καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα σας. Τι κάναμε εδώ, επιβεβαίωση βλέπω. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας βλέπουν και καινούργιοι άνθρωποι. Πείτε μας λίγο έτσι δύο λόγια για σας. Τι κάνατε παράλληλα, τι σας άρεσε στην ΕΛΕΡ, πώς ήρθατε μέχρι εδώ και τι θέλετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Λοιπόν, θα πω ότι είμαστε από αυτούς που νομίζαμε ότι είμαστε ευτυχείς επιχειρηματίες επί 30 χρόνια. Επενδύαμε πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ χρήμα στο χώρο της αισθητικής. Νομίζαμε ότι ήμασταν ελεύθεροι δουλεύοντας 15 ώρες τη μέρα. Όπου η κρίση όμως ήρθε και μας είπε «Παιδιά, ξανασκεφτείτε το, κάτι δεν πάει καλά». Ευτυχώς ήρθε όμως αυτή η πρόταση ΕΛΕΡ από μια αγαπημένη φίλη που θα της το χρωστώ σαν ευγνωμοσύνη σε όλη μου τη ζωή. Είδα το επιχειρηματικό κατευθείαν. Δεν ρώτησα καν τι προϊόν θα έχει η αίτησή μου. Είχε όμως 3 ευλογημένες αλόες και ένα box και πάρα πολύ τα χάρηκα από την αρχή. Από εκεί και πέρα ήμουν από τους ανθρώπους που μου αρέσει το διάβασμα, μου αρέσει η εκπαίδευση. Ακολούθησα πιστά το πρόγραμμα του Way of Life, δεν έχασα σεμινάριο, δεν έχασα διήμερο. Εκπαιδεύτηκα, αγάπησα ΕΛΕΡ, νομίζω ότι ρέει στο αίμα μου πλέον. Και κάποια στιγμή ήρθε και η αστερόσκονη. Η ΕΛΕΡ είναι αστερόσκονη. Και όταν έρχεται μέσα σου, μετά αρχίζει και βγαίνει και απ' έξω σου. Και όταν βγαίνει απ' έξω σου, εμφανίζονται άνθρωποι όπως η Φλόρα η Τουτουντζή, η Μαρίνα η Τουτουντζή, ο Αλέκος, και τα πράγματα γίνονται όμορφα. Απλά. Κώστα, να σε ακούσουμε και σένα. Είμαι συγκινημένος ιδιαίτερα, γιατί εδώ παίζει μια λέξη απίστευτη, η οποία λέγεται εμπιστοσύνη. Και όταν μπαίνεις στη διαδικασία να σε εμπιστεύονται άνθρωποι και να σε ακολουθούν, από τη μια νιώθεις μια
τεράστια ευθύνη για όλο αυτό. Απ' την άλλη, όταν βλέπεις και έρχονται όμως και τα αποτελέσματα των συνεργατών, είναι, τι να πω, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και το εύχομαι πραγματικά σε όλους που ξεκινάνε τώρα να έρθουν, να το νιώσουν, να το νιώσουν. Ελευθερία, ακούστηκε αυτή η λέξη πριν. Ναι, γιατί, γιατί το κάνεις με τους όρους που εσύ βάζεις, το κάνεις στους χρόνους που εσύ βάζεις, μαθαίνεις παράλληλα εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους και άλλα πράγματα και όλο αυτό έτσι κυλάει και τουλάχιστον το βρίσκω εξαιρετικό. Τουλάχιστον εξαιρετικό. Βαγγέλη, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Όλο αυτό που ζούμε τον τελευταίο χρόνο είναι μια τεράστια αλλαγή στη ζωή όλων μας. Όμως θεωρώ ότι έχει λειτουργήσει ευεργετικά στην ψυχή και στο μυαλό μας. Όμως υπήρχαν και προηγούμενα χρόνια για μας που ευεργετικά λειτουργήσαν οι αγαπημένοι μας σπόνσορες, ΦΕΗ Αναγνωστοπούλου Κορνήλιο Σταματιάδης και ο πρόεδρός μας, οι οποίοι ήταν φάρος και οδηγός. Και τους ευχαριστώ από την ψυχή μου και την κυρία Πέννη Νικολοπούλου και τον κύριο Βουλγαρίδη και τη ΦΕΗ Αναγνωστοπούλου και τον Κορνήλιο Σταματιάδη. Αν δεν είχαμε οδηγούς, νομίζω ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Αν δεν βρίσκεις ανθρώπους να συχνοτίζεσαι και να ονειρεύεσαι μαζί τους, δεν εξελίσσεσαι. Ωραία μηνύματα. Και αυτό το ζήσαμε. Πολύ ωραία μηνύματα. Και όσο μεγαλώνουν οι ευθύνες, άλλο τόσο και περισσότερο έχουμε την ανάγκη των οδηγών μας. Φυσικά. Δεν τους χάνουμε ποτέ από τα μάτια μας. Ναι, ακόμα και αν εκείνοι πιστεύουν και θεωρούν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι μόνοι μας πλέον να κάνουμε πράγματα. Όχι. Εδώ η συντροφικότητα αντί να μειώνεται, εγώ θα έλεγα αυξάνεται. Και αυτή είναι η ομορφιά. Είναι πολύ μεγάλη ομορφιά. Το ταπεινό φρόνημα δεν διδάσκεται με λόγια, διδάσκεται με πράξη. Μου αρέσετε πάρα πολύ. Έτσι. Βαγγέλη, ευχαριστούμε για όλα, όλον αυτό το χρόνο. Πάλι θα το πω και κάθε φορά θα το λέω. Επίσης, να πούμε και επισήμως πλέον, αν και ο κύριος Βαγγέλης Μαρκετάκης, πού να το θυμάται ο άνθρωπος, θα το έχει ξεχάσει, χρωστάμε και προσωπικά πολλά πράγματα σε αυτόν, γιατί ήταν ένας από τους εισηγητές της Ακαδημίας του 14% που παρακολουθήσαμε εμείς. Η πρώτη μας Ακαδημία στην Καλαμάτα, κύριε Μαρκετάκη. Και ευχαριστούμε και επισήμως, Βαγγέλη. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά. Συγχαρητήρια και πολύ γρήγορα να σας έχουμε και στο επόμενο επίπεδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας έχετε, δεν θα μας χάσετε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καταρχάς εδώ κάνω μία μικρή παύση. Να πω συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη που συνδιοργανώσαμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα υπό την καθοδήγηση των προέδρων μας, των δύο ζευγαριών των προέδρων μας που αλλάξαν όλη αυτή τη διαδικασία και το κάνανε τόσο όμορφο και πρακτικό. Θέλω να μου πείτε, Κορνήλια, αν έχουμε ξεχάσει κάποιον, γιατί χωρίς εσάς... Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή, όχι. Ωραία, γιατί πάμε σε grand finale. Βάζω λίγο μουσική, γιατί είδαμε πώς μέχρι τώρα μας στήριξε η ΕΛΕΡ με τα εισοδήματα του Fast Track. Είδαμε τα μεγαλύτερα εισοδήματα με τη Χριστίνα και τον Κώστα και τώρα προχωράμε σε ένα μεγάλο τίτλο, ένα ζευγάρι που εδώ και χρόνια έχει δείξει επαγγελματισμό, συνέπεια, υπευθυνότητα, πάθος για αυτή τη δουλειά, αγάπη. Προσωπικά, όσες φορές έχω συνεργαστεί μαζί τους, έχω χαρεί αυτή τη συνεργασία όσο δεν πάει. Πρόκειται, κυρίες και κύριοι, για τον Κλήμη τον Δημαρχιάδη και τη Γρατσία τη Μαρίνα. Πρώτο μήνα Bronze Orga Leader, συγχαρητήρια. Και νομίζω είστε μέσα στο πάνελ, να σας δούμε στην κάμερα. Καλησπέρα, αγαπητέ Βαγγέλη. Κλήμη, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ
και εσένα και τον Κορνήλιο και τον Δημήτρη, τον Σταύρου και όποιον άλλον συνέβαλε για τη σημερινή εκδήλωση. Πολλά συγχαρητήρια στους επιτυχόντες και βέβαια πολλά συγχαρητήρια και σε αυτούς που προσπάθησαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο του προηγούμενου μήνα, ασχέτως αν τα κατάφεραν ή όχι. Η ώρα είναι 9 και 21 κλίμη, για να ξέρεις. Τέλεια. Έχω ένα λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Πόσο μου δίνει? 9.21. 9.21. Τέλεια, λοιπόν. Σε ευχαριστώ. Ονομάζομαι Κλήμης Δημαρχιάδης και μαζί με τη σύζυγό μου, τη Μαρίνα Γρατσία, έχουμε τη δική μας LR επιχείρηση. Στις συμβατικές μας δουλειές, η Μαρίνα είναι δημόσιος υπάλληλος στην Ελληνική Στατιστική Αρχή και εγώ ασχολούμαι στο χρηματοοικονομικό κλάδο, έχοντας τη δική μου επιχείρηση Financial Planning. Δυστυχώς η Μαρίνα δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας, αλλά και αυτά ξεπερνιούνται με τα προϊόντα μας και με τη διάθεσή μας για ανάπτυξη στην ΕΛΕΡ επιχειρηματικότητα. Σας μεταφέρω τις ευχές της και την αγάπη της βεβαίως. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα δύο συνεργαζόμενα δίκτυα, το Way of Life και το ΕΒΖΗΝ, του OneStar President κύριου Χρήστου Βουλγαρίδη και του Vice President του κύριου Γιώργου Αργυράκη, για την άρτια εκπαίδευση που μας παρέχουν. Να ευχαριστήσω όλους τους leaders όλων των δικτύων για την αγαστή συνεργασία και βέβαια τα στελέχη και τους συνεργάτες της οργάνωσής μας που αποτελούν μέρος της ευρύτερης οικογένειάς μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που λειτουργούμε μαζί τους, περήφανοι για όλους και αρρωγοί στην προσπάθεια που κάνουν να επιτύχουν τους στόχους τους μέσα σε αυτή την υπέροχη διαδικασία. Τι μας αρέσει τώρα στην ΕΛΕΡ? Θα απαντήσω, Βαγγέλη, με ένα αγγλοσαξονικό ρητό που λέει «Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness». Δηλαδή, όταν κάνεις κάτι που σ' αρέσει είναι ελευθερία. Όταν όμως σ' αρέσει αυτό που κάνεις, είναι ευτυχία. Εμάς όχι απλά μας αρέσει, αλλά αγαπάμε να πετάμε με την ΕΛΕΡ. Για να αγαπήσουμε όμως κάτι, πρέπει να επενδύσουμε χρόνο. Πρέπει να δώσουμε χρόνο. Σε τι πράγμα? Σε ενέργεια, σε σκέψη, σε προσπάθεια για να δημιουργηθούν μνήμες. Και βέβαια εστίαση. Ο Καζαντζάκης λέει εστίασε την ενέργειά σου κάπου για να βάλεις φωτιά στον κόσμο. Και ξέρετε, η ενέργεια δημιουργεί πάθος. Και το πάθος σου φέρνει ανθρώπους που θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου. Οπότε αγαπήστε αυτό που κάνετε. Βάλτε ενθουσιασμό και πάθος, πέστε με τα μούτρα στη δουλειά, χωρίς ίσως, αν και εφόσον, ώστε ο κόσμος να ακούσει την καρδιά σας. Αυτός είναι ο δρόμος προς την επιτυχία. Επίσης χρειάζεται και συναισθηματική αποστασιοποίηση. Όπως ο πιλότος, όπως ο καπετάνιος, όπως ο οδηγός ενός λεωφορείου, έχουν στόχο, έχουν προορισμό. Ο πιλότος μας παίρνει από το ένα αεροδρόμιο, μας πάει στο άλλο. Δεν επηρεάζονται συναισθηματικά. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν πρέπει να υποκλινόμαστε στο φόβο, στην αγωνία, στην απόρριψη, στην απογοήτευση. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να κυριαρχήσουν πάνω μας. Θα πρέπει να τα διαχειριστούμε, να τα κουμαντάρουμε και να μην επιτρέπουμε να μπουν ανάμεσα σε εμάς και τους στόχους μας. Και η διαχείριση της απόρριψης και της αποτυχίας είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να μαθαίνουμε μετά από κάθε αποτυχία. Πρέπει να τις αποδεχόμαστε, διότι μας διαμορφώνουν με την πάροδο του χρόνου. Ο Bill Gates λέει, δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει πληροφόρηση. Ο Μαντέλα έλεγε, δεν χάνω ποτέ ή κερδίζω, ή μαθαίνω. Ο Αϊνστάιν, δεν υπάρχει αποτυχία. Υπάρχει μόνο μία επιτυχία σε εξέλιξη. Κρατήστε όποιον από τους τρεις ορισμούς θέλετε. Και μια λέξη σημαντική, φόβος. Το πώς αντιδρούμε στις φοβίες μας καθορίζει τα πάντα. Η ζωή, ξέρετε, δεν ανταμείβει πάντα τους έξυπνους και τους ταλαντούχους, αλλά τους πεισματάριδες. Αυτούς που μπορούν να βαδίσουν κατευθείαν προς τους στόχους τους. Η απάντηση στο φόβο είναι να μην το βάζεις στα πόδια. Να βαδίζεις προς τα εμπρός, προς τους φόβους σου. Και τότε οι φόβοι
με ένα μαγικό τρόπο διαλύονται. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να τους ξεπεράσεις είναι να περάσεις από μέσα τους. Η ζωή σου λέει συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε. Οπότε χρησιμοποίησε τους φόβους σου ως κινητήρια δύναμη. Και βέβαια ξεκάθαρο στόχος και όραμα. Το λεγόμενο ΞΑΣ. Όχι το ΞΑΣ σου που λένε οι αγαπημένοι μας φίλοι από την Κρήτη. Το ΞΑΣ, ξεκάθαρο αντικειμενικό στόχο. Γιατί ο στόχος πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος σε ό,τι κάνουμε. Έτσι κερδίζουμε το σεβασμό των συνεργατών και των πελατών μας, αλλά και τη δική μας αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Η διαφορά, ξέρετε, ανάμεσα στο συνηθισμένο και στο ξεχωριστό, είναι η λέξη παραπάνω. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και οι άλλοι άνθρωποι τα παρατούν, εσύ δώσε περισσότερα. Κάν το να λειτουργήσει ως πυροκροτητής για τον εαυτό σου. Η επιμονή απαιτεί να σκάψεις βαθιά μέσα σου και να βρεις τη φωτιά που ανάβει σε όλους τους ανθρώπους. Πού θα βρεις τη δύναμη? Δεν χρειάζεται να τη βρεις κάπου. Εσύ είσαι η δύναμη. Μετά το όχι του υποψήφιου πελάτη ή του υποψήφιου συνεργάτη, μία φωνούλα σου λέει «Δεν είσαι για εδώ». Παράτατα. Δεν είναι αυτά για σένα. Και σιγά σιγά υποκύπτεις αυτή τη φωνή. Αλλά θυμίσου, κάποια φορά χρειάζεται λίγο χόβολη για να τονώσουμε και πάλι τη φωτιά που έχουμε μέσα μας και να μας λέει αυτό που πρέπει. Ποτέ μη τα παρατάς, ποτέ μη τα παρατάς. Και κλείνοντας, η πίστη είναι πολύ σημαντική. Πίστη μέσα μας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Την πίστη, ξέρετε, την κατασκευάζουμε πρώτα στο μυαλό μας, μέσα στο κεφάλι μας. Και αφού γίνει αυτό, αφού πιστέψουμε δηλαδή στον εαυτό μας, μετά το κάνουμε και εξωτερικά. Αποκτούμε την απαραίτητη δύναμη, την αποφασιστικότητα, τη σαφήνεια, την αυθεντικότητα, να το κάνουμε πράξη. Και όσο πετυχαίνεις, η φωνή της αμφιβολίας σωπαίνει. Και έτσι έρχεται η προσωπική ανάπτυξη, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, όπου μας αναγκάζει να βρούμε μέσα μας το πραγματικό πλούτο, που είναι να είμαστε ευγνώμονες για όλα όσα έχουμε. Ποτέ λοιπόν μην τα παρατάτε. Go freedom, go happiness, go soul. Ραντεβού στην κορυφή. Συγχαρητήρια σε όλους. Σας ευχαριστούμε όλους για όλα αυτά που μας προσφέρετε. Πολύ ωραία μηνύματα. Συγχαρητήρια, Μαρίνα και Κλήμη. Ευχαριστούμε πολύ. Αναστασία. Τι όμορφη βραδιά. Τι όμορφοι άνθρωποι. Τι όμορφες λέξεις. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους σας. Είσαστε εξαιρετικοί. Συγχαρητήρια, κρατήστε αυτά που χρειάζεστε. Ο κάθε ένας που είναι μέσα σε αυτό το πάνελ και ήταν πάνω από 300 άνθρωποι εδώ και άλλοι άνθρωποι στο online αυτό του Facebook. Συγχαρητήρια και σε σένα, Βαγγέλη, που μπόρεσες μέσα σε τόσα λίγα λεπτά να μας συνεπάρεις μέσα από όλο αυτό το μαγικό ταξίδι που κάνουμε όλοι. Γιατί όλοι κάπως έτσι ξεκινήσαμε, με τις δικές μας ανησυχίες, με τη δική μας προσωπικότητα, αλλά αυτή τη στιγμή, μετά από χρόνια, ζούμε αυτό το κομμάτι το όμορφο, το οποίο έχει να κάνει με το βγάζω χρήματα, συνεχίζουν τα χρήματα και έρχονται και δεν έχουν κανένα επηρεασμό από την οικονομική κρίση και από τις δυσκολίες της εποχής. Θέλω να ευχαριστήσουμε όλους. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν θέλεις και εσύ να συμπληρώσεις κάτι. Όχι, τελειώσαμε. Νομίζω ότι όλη η απόδειξη της δουλειάς είναι πραγματικά όλη αυτή η άνθρωπη. Είναι απίστευτο, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό να βλέπεις την ανησυχία κάποιων ανθρώπων που ξεκινούν και το αποτέλεσμά τους να τους δίνει αυτή τη λάμψη. Και παιδιά, κλείνοντας και εγώ θα πω ότι πάρτε τη χρυσόσκονη αυτή και λουστείτε από το κεφάλι σας μέχρι τα πόδια σας. Λουστείτε τόσο πολύ ώστε να βγείτε έξω και η χρυσόσκονη αυτή να κολλήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, γιατί η επιτυχία είναι μεταδοτική. Ο ενθουσιασμός είναι μεταδοτικός και τελικά αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι να μοιραστούμε και να νιώσουμε άνθρωποι. Γιατί μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν βγάζουμε μόνο χρήματα, αλλά νιώθουμε άνθρωποι κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ σε όλους.